τη νίκη της δημοκρατίας, την επιστροφή της δικαιοσύνης, τη νίκη του λαού. Εφτά μέρες έμειναν για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση της δεξιάς που έχει δει ο τόπος. Θα πάμε γερά λοιπόν σε όλες τις αυτές μέρες θα πάμε γερά για να φέρουμε την νίκη. Και θα νικήσουμε την άλλη Κυριακή. Θα νικήσουμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Με ρώτησε προχθές ένα νέο παιδί. Πώς βλέπεις τα πράγματα, του λέω εσύ πώς τα βλέπεις. Βλέπω νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μου απαντά. Του λέω γιατί δεν βλέπεις ότι παρουσιάζουν διαρκώς μετρήσεις που λένε το αντίθετο. Μου απάντησε βλέπω νίκη του ΣΥΡΙΖΑ γιατί και εγώ και όλοι μου οι φίλοι ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν. Δεύτερον βλέπω νίκη του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί είναι η μόνη μας ελπίδα να μείνουμε σε αυτόν τον τόπο, να μην ξενιτευτούμε, να μην βγούμε στο εξωτερικό. Και παίρνω αυτή την απάντηση όχι μονάχα ως ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά και ως μια βαριά ευθύνη. Έχουμε βαριά ευθύνη. Τα όνειρα αυτών των νέων ανθρώπων, τις προσδοκίες αυτών των νέων ανθρώπων, να τις κάνουμε πράξη. Έχουμε βαριά ευθύνη. Είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να νικήσουμε, αλλά και να ξανακτήσουμε την πατρίδα μας σε βάσεις στέρεες, με κοινωνική δικαιοσύνη και να δώσουμε προοπτική στα όνειρα της νέας γενιάς. Έχουμε υποχρέωση να νικήσουμε και θα νικήσουμε γιατί δεν αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες άλλα 4 χρόνια να περάσουν μια ζωή στην αδικία, στην αδιαφορία, στην αλαζονία της εξουσίας. Και γιατί, για να θυμηθώ ένα ωραίο παλιό σύνθημα, η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγες οικογένειες που μας κυβερνάνε. Η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγους πλούσιους και ισχυρούς. Η Ελλάδα ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Ξέρετε, τα συνθήματα αυτά ανήκουν στην δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Είναι κοινή μας παρακαταθήκη. Δεν τα λέμε όμως για να μυρικάσουμε τις δόξες του παρελθόντος. Τα λέμε γιατί σήμερα τα έχει κάνει ξανά δραματικά επίκαιρα η χειρότερη δεξιά από τη μεταπολίτευση και μετά η δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Κι αν κάποιοι νεότεροι δεν θυμούνται τι σημαίνει δεξιά, μας το θύμισε 4 χρόνια τώρα ο κύριος Μητσοτάκης με τη συμπεριφορά του και μας θύμισε ότι τελικά δεξιά σημαίνει ανισότητες, σημαίνει αδικία, σημαίνει αυταρχισμός, σημαίνει εστροκέρδεια, σημαίνει οικογενειοκρατία. Όλα αυτά στα οποία θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος με την ψήφο μας την επόμενη Κυριακή. Το δίλημα που έχουμε μπροστά στην κάλπη, το δίλημα που έχουμε μπροστά στην κάλπη είναι πράγματι αν αυτή η αλλαγή, που δεν είναι αλλαγή στις κυβέρνησεις, είναι αλλαγή στη ζωή μας, στο εισόδημα, στα δικαιώματα. Το δίλημα λοιπόν που έχουμε είναι ένα. Μητσοτάκης ξανά άλλα 4 χρόνια ή αλλαγή στη ζωή μας. Μητσοτάκης ξανά ή δικαιοσύνη παντού. Αυτό είναι το βασικό δίλημα της επόμενης Κυριακής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τα χαρτιά του, το πρόγραμμά του. Καταθέσαμε το συμβόλαιο για την αλλαγή, ένα συμβόλαιο 11 άρθρων που το διαπερνάει ένας απαράβατος όρος, η δικαιοσύνη. Ποιο είναι όμως το τετράπτυχο, θα πω εγώ, αυτού του συμβολέου. Θα σας το πω απλά και κατανοητά.
για να μπορέσετε να το μεταφέρετε τις 7 αυτές τις μέρες που έμεινα σε κάθε χωριό, σε κάθε πολίτη, σε κάθε καφενείο, σε κάθε σπίτι. Τι σημαίνει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και προοδευτική παράταξη και προοδευτική κυβέρνηση? Σημαίνει αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο, αποτελεσματικό, ισχυρό κοινωνικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Αυτό σημαίνει. Αυτό σας θέλω. Αυτό είναι αποθηκεύτηκε. Σίγουρα. Μάλλον. Κάποιοι όμως ανησυχήσανε πολύ και μας είπανε ότι το πρόγραμμά μας κοστίζει πολύ και δεν βγαίνει. Αλήθεια, το δικό τους πρόγραμμα των 10 δισεκατομμυρίων απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους είναι πρόγραμμα που βγαίνει? Το δικό τους πρόγραμμα που σε 1,5 χρόνο δώσανε επιδοτήσεις μόνο σε εταιρείες ενέργειας πάνω από 10 δις είναι πρόγραμμα που βγαίνει? Ξέρουμε βέβαια να απαντήσουμε και με άλλο τρόπο. Αυτοί που άφησαν τη χώρα χρεοκοπημένη με 15% έλλειμμα το 2009 και μας βήθησαν στην χρεοκοπία. Αυτοί που άφησαν τα ταμεία άδεια το 2015. Αυτοί που το κόμμα τους χρωστάει 400 εκατομμύρια δανεικά και αγίπητα στις τράπεζες θέλουν να μιλήσουν σε εμάς για λογαριασμούς που βγάλαμε τη χώρα τα μνημόνια, που εξηγιάναμε τα δημόσια οικονομικά, που αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία και έχουν το δάσος να μιλάνε σε εμάς και να μας λένε ότι δεν βγαίνει. Λοιπόν, θέλω για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω. Εμείς θα υλοποιήσουμε μέχρι κεραίας το πρόγραμμά μας και θα το υλοποιήσουμε μέχρι κεραίας, διότι είναι ντροπή. Αυτοί που σπαταλήσανε 60 δισεκατομμύρια την τελευταία τριετία ελέον της πανδημίας χωρίς να αφήσουν τίποτα ουσιαστικό για την κοινωνία, αφήνοντας διαλυμένα τα δημόσια νοσοκομεία, το κοινωνικό κράτος, αφήνοντας το έλεος στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε σε εμάς όταν λένε ότι θα δώσουμε 2.000 ευρώ μισθό στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό για να ξαναστήσουμε τα νοσοκομεία, για να μπορούν οι πολίτες να έχουν αξιοπρεπή περίθαλψη. Δεν μπορούν να μιλάνε σε εμάς που θα βρείτε τα λεφτά όταν λέμε θα δώσουμε μια αύξηση 10% στους δημόσιους υπάλληλους που έχουν να δουν 14 χρόνια. Δεν μπορούν να μας κουνάνε το δάχτυλο όταν λέμε θα δώσουμε πίσω τη 13η σύνταξη στο συνταξιούχο που εσείς στερήσατε. Δεν μπορούν να μας κουνάνε το δάχτυλο όταν λέμε ότι θα πει ένα τέλος σε αυτό το πάρτι της εσπροκέρδειας και με τις τιμές στα ύψη στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη. Κοστίζει όμως, κοστίζει, είναι αλήθεια, το πρόγραμμά μας. Να είμαι ειλικρινής. Κοστίζει. Ξέρετε σε ποιους κοστίζει? Κοστίζει στα fans που δεν θα πάρουν κοψοχρονιά τα σπίτια 700.000 νοικοκυριών που έχουν αγοράσει τα δάνειά τους στο 20% της αξίας τους και θέλουν να βγάλουν στο 100%. Κοστίζει στα καρτέλ της ενέργειας και των τροφίμων, στα καρτέλ των καυσίμων. Κοστίζει σε αυτούς και θα κοστίσει στους ημέτερους που δεν θα παίρνουν απευθείας αναθέσεις. Θέλω όμως να σας πω ότι πέρα από τα 11 άρθρα έχουμε ήδη έτοιμη την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να επισπευθεί. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχουμε έτοιμη να την υπογράψουμε πριν ακόμα συγκροτηθεί η Βουλή έχει 3 άρθρα. Το πρώτο της άρθρο λέει αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Μέχρι ότου ψηφιστεί ο νόμος που ρυθμίζει οριστικά και προστατεύει την πρώτη κατοικία που έχει και την υπογραφή της πολιτικού που συνέδεσε το όνομά της με την προστασία της πρώτης κατοικίας της Λούκας της Χατσέρης. Το δεύτερο άρθρο λέει μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για όλα τα τρόφιμα και σε μηδενικό συντελεστή για τρόφιμα βασικής ανάγκης και διαβίωσης. Το τρίτο άρθρο
λέει κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια από αυτές τις παραλλαγικές εξετάσεις, ώστε τα παιδιά μας που τώρα διαβάζουν να γνωρίζουν ότι κανένας τεχνητός κόφτης δεν θα τους περιορίσει την πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια.